Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μερικά τεχνικά προβλήματα μας άλλαξαν λίγο το πρόγραμμα, μας έβγαλαν λίγο από το ρυθμό. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι σε μια εκπομπή η οποία μας καθυστέρησε λίγο. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς μάλλον δεν ακούγατε νωρίτερα για τα του μπάσκετ που αναφέραμε. Ας κάνουμε μια γρήγορη σύνοψη και πάλι. Καθώς είμαστε σε μια εβδομάδα που ξεκινάει η Ευρωλίγκα, έχουμε Final 8 του Basketball Champions League, είχαμε Super Cup Ελλάδος στο μπάσκετ την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε το πρώτο τρόπο δηλαδή της χρονιάς και μάλιστα με ανατροπή δεδομένων, με μια έκπληξη που νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, εκτός από τους οπαδούς των ηττημένων, χάρηκαν. Ας τα πάρουμε χρονικά λοιπόν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Super Cup του πρωταθλήματος. Οι τέσσερις πρώτοι της περσινής σεζόν διασταύρωσαν τα ξύπνια τους. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Περιστέρη, Προμηθέας ήταν η περσινή τετράδα που έτυχε να είναι και οι δύο από τους τέσσερις οι φιναλίστ του κυπέλου. Και αυτό γιατί υπήρχε μια συζήτηση έτσι στον κόσμο γιατί δεν εστιάζει ο ΕΣΑΚΕ στον να αγωνιστούν οι πρωταθλητές με τους κυπελούχους και να τελειώνει η υπόθεση. Γενικά στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η τάση να αγωνίζονται οι τέσσερις πρώτοι του πρωταθλήματος στο Super Cup. Αυτό είδαμε και στο Super Cup της Ισπανίας πριν από δύο εβδομάδες, το οποίο κατέκτησε η Real κόντρα στην Μπαρτσελώνα στον τελικό. Υπήρχε η Μπασκόνια ως πρωταθλήτρια, υπήρχε και η Τενερίφη. Έτσι συνηθίζεται και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές συμπίπτει οι δύο φιναλίστ μάλλον του κυπέλου, συνήθως είναι και στην τετράδα, ειδικά στα ελληνικά πρωταθλήματα πολύ σπάνια βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, τα παιχνίδια που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μην μπουν και τίποτα στην συνέχεια, καθώς είχαμε μία ΑΕΚ η οποία παρουσιάστηκε ανέτοιμη σε αυτή τη φάση τη σεζόν πάρα πολύ νωρίς. Το ξέρουμε, είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, ωστόσο κρίνεται ένας πολύ σημαντικός τίτλος αυτή την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο ανέτοιμος, πολύ καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, έχει αλλάξει ριζικά, ενώ ο Προμηθέας και το Περιστέρι που είχαν και αυτοί τις αλλαγές τους εμφανίστηκαν πολύ πιο διαβασμένοι, πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Στον πρώτο ημιτελικό η ΑΕΚ, παρότι είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ιτήθηκε από τον Προμηθέα, ο οποίος στο τέλος έβγαλε τρομερή ενέργεια, τρομερή ψυχή, με Χάρη Γιαννόπουλο και Μιχάλη Λούντζη να κάνουν εκπληκτικό παιχνίδι. Ενώ στον δεύτερο ημιτελικό Περιστέρι και Παναθηναϊκός πήγαιναν χέρι-χέρι περίπου μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχασε τελείως τη συγκέντρωσή του. Το Περιστέρι ήταν απόλυτα διαβασμένο, πάρα πολύ καλά στημένο. Έλειψαν και τα μεγάλα σότα από τον Παναθηναϊκό. Πέρα από τον Νέντοβιτς, γενικά δεν υπήρχε ευστοχία. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό έκρινε το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα Περιστέρι και Προμηθέας να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους. Το Περιστέρι είναι μια ομάδα με βαριά ιστορία, με πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καινούργια ομάδα απ' την άλλη, αλλά ταυτόχρονα έχει καταφέρει να βρεθεί ήδη σε πολλούς τελικούς. Έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος προδιετίας, πέρυσι έπαιξε στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην ΑΕΚ, δεν κέρδισε τίποτα από τα δύο. Επίσης πέρυσι είχε φτάσει στην οκτάδα του EuroCup και μάλιστα με πλεονέκτημα έδρας. Και έχοντας βάλει από κάτω στους προηγούμενους γύρους ομάδες όπως η Μπολόνια που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, ποιος μας λέει ότι δεν θα έφτανε και μέχρι τον τελικό. Στον τελικό λοιπόν του Super Cup το Περιστέρι φάνηκε να πατάει καλύτερα, ξεκίνησε πιο δυναμικά. Σημειωτών είχαμε μια εντυπωσιακή μάχη ψηλών με τον Jones από το Περιστέρι και τον Αγκμπελέσε από τον Προμηθέα, ο Ντάνι Αγκμπελέσε, ο οποίος τον μάθαμε κατά βάση από το πέρασμά του από το Χολαργό πριν από δύο χρόνια. Ένας ψηλός που μπορεί να σουτάρει από μακριά, μπορεί να βγάλει εντυπωσιακές άμυνες, να μαζέψει rebound, να σκοράρει. Παίκτης που θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει για πολύ ακόμα και μάλιστα δεν θα αργήσει η στιγμή
που θα τον δούμε σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Ωστόσο ο Προμηθέας έχει δυναμώσει, είναι μια ομάδα που μπορεί να ελκύει παίκτες υψηλής κλάσης και αυτό φάνηκε, έχει ένα πολύ αξιόλογο σύνολο. Εκεί λοιπόν που ο Περιστέρη είχε το προβάδισμα των 9 πόντων, πολύ καθοριστικό ήταν το τρίποντο, το buzzer beater του Χάρη Γιαννόπουλου στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου που μείωσε σε 5, ήταν σε 8 εκείνη, διαφορά, εκείνη τη στιγμή η διαφορά και μειώθηκε στους 5. Άλλαξε τελείως την ψυχολογία, μπήκε πολύ πιο ψυχωμένος ο Προμηθέας, πολύ πιο συγκεντρωμένος και γεμάτος ενέργεια ταυτόχρονα. Ενώ την ώρα που η μπάλα έκυγε, το Περιστέρι άρχισε να αστοχεί, παρότι ο Πέτεγουέι γενικά έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και ο Ζωής Καράμπλας. Ο Αθηναίος βοήθησε πολύ δημιουργικά και με την εμπειρία του, παρότι δεν είχε πολλούς πόντρους στη συγκομιδή του. Ωστόσο τα τελευταία λεπτά χάθηκε τελείως συγκέντρωση από το Περιστέρι, δεν μπήκαν τα σουτ, με αποτέλεσμα ο Προμηθέας να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του και ο Μάγκης Γιατράς, τον οποίο πολλές φορές έχουμε ακούσει να σχολιάζουν ως ταβερνιάρι, έδωσε τις απαντήσεις του, ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, παρόλα αυτά πολύ έξυπνος και αποτελεσματικός στη δουλειά του. Έχει καταφέρει να πάρει μια ομάδα από το χέρι και να την εκτοξεύσει, γιατί ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που 4 χρόνια ουσιαστικά αγωνίζεται στην Basket League. Το άξιζαν αυτές οι δύο ομάδες, δυστυχώς δεν μπορούσαν να πάρουν και οι δύο τον τίτλο. Η ΑΕΚ η οποία μπαίνει στη μάχη του Champions League την Πέμπτη, ωστόσο οι αγώνες, οι προημιτελικοί ξεκινάνε την Τετάρτη. 6.30 την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι της Χάπολ Ιερουσαλήμ με την Σαν Πάμπλος Μπουργκός. Στην Χάπολ Ιερουσαλήμ θα αγωνιστεί ο Νίκος Παπάς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, με ένα πολύ σύντομο συμβόλαιο. Δεν ξέρω, σε περίπτωση που η Χάπολ κάνει κάτι πολύ θετικό σε αυτό το τουρνουά, δεν ξέρω αν θα το κατακτήσει. Ελπίζουμε να πάει σε ελληνικά χρώματα ο τίτλος. Αν παρόλα αυτά η Χάπελ κάνει μια αξιόλογη πορεία και φτάσει μέχρι το τέλος, πολύ πιθανώς να προσπαθήσει να δέσει τον Νίκο Παπά και ο ίδιος ο Παπάς να έχει ένα παραπάνω κίνητρο να μείνει στην ομάδα. Την Τετάρτη σε 9.30 είναι ο άλλος προημιτελικός, Dijon κόντρα στην Turk Telekom, ενώ την Πέμπτη η ΑΕΚ θα μπει στη μάχη κόντρα στην Νίμπουργκ στις 6.30. Την Πέμπτη στις 9.30 η Τενερίφη θα αντιμετωπίσει την Σαραγώσα στον Ισπανικό εμφύλιο. Οι διασταυρώσεις θα είναι στους ημιτελικούς, ο νικητής του ζευγαριού Turk Telekom Dijon με τον νικητή του Χάπουελ Μπούργκος και αντίστοιχα ο νικητής του Τενερίφη Σαραγώσα με τον νικητή του Νίμπουργκ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τα κατάφερε καλά την προηγούμενη φορά που φιλοξένησε το Final Four, όχι το Final Eight βέβαια, το κατέκτησε λοιπόν το 2018 με αποτέλεσμα να πάει στο διπυρωτικό και να κατακτήσει και τον παγκόσμιο τίτλο σε μια εκπληκτική περίοδο για τον δικέφαλο. Καλείται να αποδειχθεί πιο συγκεντρωμένη και πιο έτοιμη σε σχέση με αυτά που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γιατί όχι να διεκδικήσει ακόμα έναν ευρωπαϊκό τίτλο για τα ελληνικά χρώματα. Έχουμε έναρξη και της EuroLeague παρόλα αυτά, πέρα από το Champions League. Η EuroLeague η οποία ξεκινάει την Πέμπτη, πριν από λίγες ώρες παρουσίασε και το νέο της soundtrack, το remix ουσιαστικά αυτού που γνωρίζαμε ως A Field Devotion, τον ύμνο της Ευρωλίγκα. Δύσκολο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό να έχει εντός έδρας παιχνίδι με την Ζάλγκυρης την Πέμπτη στις 9, την ώρα που ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει με αεροπλάνα και με πλοία που λέει ο λόγος για να φτάσει στη Μόσχα για να αντιμετωπίσει τη Χίμκι την Παρασκευή στις 8.
Αν δεν κάνω κάποιο τεράστιο λάθος, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ταξιδέψει μέσω Λονδίνου λόγω των ανταποκρίσεων και των αποκλεισμών των πτήσεων λόγω του COVID. Η Ευρωλίγκα λοιπόν ξεκινάει με τα παιχνίδια Εφές, Ζενίτ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άλμπα Βερολίνου, Μπαρτσελόνα, Τσέσεκα, σπουδαίο παιχνίδι, και Βαλένθια, Βίλερμπαν, μαζί με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρη στην Πέμπτη. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός Χίμκι, Χίμκι Παναθηναϊκός μάλλον, Φενέρμπαχτσε, Ερυθρός Αστέρας, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πολύ καινούργια ομάδα η Φενέρ, ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι ήταν αρκετά καλός. Μπάγερν Αρμάν Μιλάνο, Μπασκόνια Ρεάλ Μαδρίτης στον Ισπανικό εμφύλιο. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Παρασκευής. Σαφώς ξεχωρίζει τον Μπαρτσελόνα Τσεσεκά. Ελληνικές μονομαχίες, από τη μία Καλάθης, από την άλλη η Τούδης και το λοιπό ελληνικό staff της Τσεσεκά. Γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει να αρχίζει να σταθεροποιείται σιγά σιγά, να βρίσκει τα πατήματά του. Πολύ θετικό το δείγμα από το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Άλμπα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός εκεί που έδειχνε να ανεβάζει ρυθμό, εκεί που έδειχνε να βρίσκει ομοιογένεια στα φιλικά, κυρίως στη Λιθουανία που έπαιξε, έδειξε ένα άλλο πρόσωπο κόντρα στην ΑΕΚ στο φιλικό του ΆΚΑ, έδειξε ένα επίσης κακό πρόσωπο στο Super Cup με το Περιστέρι, με την ΑΕΚ στο μικρό τελικό βελτιώθηκε, αλλά ωστόσο έχει ακόμα δρόμο. Και ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό θα είναι η απουσία του Σαντρός, απουσία της τελευταίας στιγμής που προέγυψε προλίγου. Γενικά ο Σαντρός είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, από το 1 μέχρι το 4. Ο coach Βόβορας τον δοκίμασε κατά βάση σαν playmaker, έδειξε αυτό το πείραμα να μην πιάνει μέχρι στιγμής. Θα το δούμε όμως τι ακριβώς θα συμβεί, αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για ακόμα έναν playmaker. Ουσιαστικά μόνο ο Μποχωρίδης είναι κλασικός playmaker. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν τα μπασκετικά. Θα τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και αποτελέσματα, θα έχουμε δείγμα. Πριν πάμε στο βόλεϊ, να πάμε και λίγο από το τένις, το οποίο είχαμε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Είχαμε τελικό ATP 500, όπου ο Τσιτσιπάς έφτασε μια ανάσα από την νίκη, δεν τα κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του 500. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια blackout ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι το match point. Uh, 4-6, 6-3, 5-7 ήταν τα σετ κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ στο παιχνίδι, στο τουρνουά του Αμβούργου. Ο Τσιτσιπάς γενικά είναι σε μια φάση που χρειάζεται λίγο σταθερότητα. Έδειξε στο US Open ότι είναι ικανός τελικά και για αυτοκτονίες, γιατί μέχρι τώρα ήταν ένας αθλητής ο οποίος βλέπαμε ότι στα δύσκολα χαλιβδώνεται, βρίσκει τα πατήματά του και έχει κάνει αρκετά μεγάλες ανατροπές ακόμα και με σπουδαίους αντιπάλους. Ωστόσο έχει δείξει τον τελευταίο καιρό ότι, λογικό είναι βέβαια, είναι νέος ακόμα, μπορεί να κάνει λάθη απειρίας, είχε 36 αβίαστα λάθη στο χθεσινό παιχνίδι. Όπως και να έχει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πάει πέρασε στην βαθμολογία της ATP, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε στο νούμερο 6 της κατάταξης, της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν ευκαιρία του να ανέβει ακόμα περισσότερο. Το Roland Garros λοιπόν είναι το επόμενο βήμα, η μεγάλη πρόκληση που ξεκινάει άμεσα αύριο την Τρίτη λοιπόν στις 4. Θα αντιμετωπίσει τον Μουνάρ στον πρώτο γύρο του Roland Garros. Το τουρνουά που είναι άκρος καλοκαιρινό, ξεκινάει συνήθως τέλη Μαΐου και ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου.
Γι' αυτό μας έκαναν εντύπωση οι εικόνες οι οποίες δεν έχουμε συνηθίσει, με μακρυμάνικα, με κρύο, με αέρα. Παρ' όλα αυτά οι διοργανωτές καλά έκαναν και δεν το ακύρωσαν τελείως. Επέλεξαν να γίνει η διεξαγωγή του αυτή την περίοδο, ακόμα γέζει. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Το κεντρικό κορ του Φιλίπ Σαντριέ έχει πλέον και οροφή, έχει κλείνει. Οπότε οι αθλητές δεν έχουν πρόβλημα με τη βροχή. Κάτι που γενικά ισχύει στο Παρίσι, όπως και στο Λονδίνο. Οι διοργανωτές έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της βροχής και στο Wimbledon και στο Roland Garros πλέον. Και το κεντρικό κορτ κατά βάση, γιατί στα υπόλοιπα δεν μπορεί να συμβεί. Τα υπόλοιπα κορτ παρά είναι μικρά. Χθες παρόλα αυτά ξεκίνησε η Μάρια Σάκαρη την προσπάθειά της στο Roland Garros. Πολύ εύκολα πήρε το πρώτο σετ με 0-6, στο δεύτερο δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε με 5-7 κόντρα στην Άιλα Τομιλιάνοβιτς. Αντίθετα με τον Τσιτσιπά, η Σάκαρη δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη φόρμα. Αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 24 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα Καμίλα Ρακίμοβα. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα της Σάκαρη. Ούτως ή άλλως έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό. Είχε κερδίσει και την Σέρενα Βίλιαμς σε ένα παιχνίδι το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου. Φυσικά, όπως πάντα, το μεγάλο φαβορί δεν πάβει να είναι στους άντρες ο Ράφα Ναδάλ, ακόμα και αν μεγαλώνει, ακόμα και αν έχει περάσει πολλούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να κλείσει κάποιος κύκλος. Έχει ακόμα, νομίζω, λίγο ακόμα καιρό μπροστά του. Την ώρα που ο Ρότζερ Φέντερερ, απ' την άλλη, μάλλον οδεύει προς το φινάλι της καριέρας του. Θεωρώ μια προσωπική... είναι μια προσωπική μου εκτίμηση ότι ο Ρότζερ Φέντερερ περιμένει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να κλείσει την καριέρα του. Έχει κατακτήσει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά στο διπλό, όχι στο μονό. Στο μονό έχει φτάσει μέχρι το χάλκινο. Και ίσως το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο ατομικό να είναι και μεγάλη του πρόκληση. Στο διπλό, μάλιστα, ήταν συμπαίκτης με τον Σταν Βαβρίνκα, ο παίκτης που είχε αποκλείσει πέρυσι τον Τσιτσιπά στους 16 του Ρολάν Γκαρός. Ένας από τους ελάχιστους που έχουν καταφέρει να σπάσουν το σερί του Ράφα Ναδάλ. Τα τελευταία χρόνια ο Ναδάλ κατακτά κατά κόρον το Ρολάν Γκαρός, με εξαίρεση τη χρονιά που τραυματίστηκε και κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός ο Φέντερερ. Την χρονιά που το κατέκτησε ο Σταν Βαβρίνκα, και τις δύο χρονιές ήταν ο Ρόμπιν Σόντερλινγκ ο έτερος φιναλίστ που έφτασε στην πηγή αλλά δεν είχε νερό. Και υπάρχει και η περίπτωση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επίσης έχει καταφέρει να κερδίσει το Ρολάν Γκαρός, το τουρνουά που θα πρέπει να μετονομαστεί σε Ράφα Ναδάλ. Πάμε να δούμε λίγο και τι έγινε στο βόλεϊ, καθώς έχουμε αρκετή δισογραφία, έχουμε και ευχάριστα και δυσάρεστα. Δυστυχώς η Μελίνα Εμμανουλίδου στο φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν γλίτωσε την ρήξη χιαστού τελικά, οι εκτιμήσεις έπεσαν μέσα. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η κεντρικός του αοθήρας θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Και εφόσον είμαστε ουσιαστικά μπαίνουμε στον Οκτώβριο, συνήθως η επιστροφή από το χειαστό είναι 6 με 7 μήνες μετά την εγχείρηση, που σημαίνει ότι η Εμμανουλίδου δυστυχώς θα χάσει λογικά όλη τη σεζόν. Αν επιστρέψει δηλαδή την άνοιξη, δεν πιστεύω ότι θα είναι σε κατάσταση να μπορεί να παίξει στα play-off αν η ομάδα του Άουθυρας παίξει στα play-off, κάτι που είναι πολύ πιθανό. Το φιλικό με τον Ολυμπιακό σταμάτησε, ήταν προπονητικού χαρακτήρα και διακόπηκε, δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσουν μετά από τον τραυματισμό της Εμμανουελίδου. Σε πολύ χαλαρό ρυθμό, σε πολύ
προπονητικό ρυθμό γίνονται τα περισσότερα φιλικά αυτό το διάστημα. Δεν συνέβη βέβαια το ίδιο στο τουρνουά Ιωάννης Μαλακατές, το τουρνουά το οποίο είχε διεξαχθεί το 2015 για πρώτη φορά και διεξήχθη για δεύτερη φορά φέτος, διοργάνωση του Παναθηναϊκού στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ένα γερό crash test με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Μαρκόπουλο και τη Θέτη Δαβούλας να συμμετέχουν. Η Θέτη Δαβούλας, η οποία είχε κάνει μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δώσει αέρα στην ομάδα της Βούλας εκείνη η νίκη, έστω και σε φιλικό επίπεδο, καθώς το έχουμε ξαναπεί ότι η Θέτη δεν είναι μια ομάδα που έχει χτίσει πολύ καλό ρόστερ, έχει σοβαρή διοίκηση, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι η μοναδική ομάδα που στο πρωτάθλημα Volley League των γυναικών και στον άντρο βέβαια, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ούτε στους άντρες, εφαρμόζει το Pay TV, αυτό δηλαδή που βλέπουμε στο ποδόσφαιρο που έκανε πέρυσι ο ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ TV ή το Παναθηναϊκός TV που βλέπουμε φέτος. Η Θέτιδα έκανε το Θέτης TV με συνδρομή είτε για όλη τη σεζόν με 45 ευρώ, είτε με τη μισή σεζόν με 25 ευρώ, είτε με μεμονωμένα παιχνίδια. Πολύ προχωρημένο, πολύ καινοτόμο, καλή δουλειά βέβαια φυσικά από την ομάδα της Θέτιδας. Μια ομάδα που όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα πέρυσι ήταν στην τέταρτη θέση, έμπαινε play-off. Παρ' όλα αυτά, εκεί που έχτισε ψυχολογία και την έχασε στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ το Σάββατο, ιτήθηκε στο tie break βέβαια 3-2, ενώ ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Μαρκόπουλο στον ημιτελικό επικράτησε με 3-1. Ο τελικός χθες το βράδυ κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ήταν μονόλογος, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός, η ΑΕΚ δοκιμάζει ακόμα καινούργια πράγματα, δεν φαίνεται ότι είναι ακόμα στο 100%. Έχει ακόμα κάποια πράγματα να φτιάξει. Αξιοσημείωτο ότι η Καβαδία αγωνίστηκε όχι ως κεντρικός αλλά ως διαγώνια. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ή όχι, γιατί η Καβαδία είναι μια πολύ καλή κεντρικός. Με το να αλλάξει θέση δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανεβεί επίπεδο η ΑΕΚ ή αν θα δημιουργήσει προβλήματα. Η θέση της εδώ και χρόνια είναι κεντρικός και την έκανε μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη με την δική του κεντρικό έκανε εντυπωσιακά πράγματα. Η Σάντζεθ Μπέρεθ, η Κουβανή, για την οποία υπάρχει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το αν είναι σε καλή κατάσταση, αν είναι τραυματισμένη, αν δεν είναι. Χθες απέδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, ήταν η MVP του τελικού. Το μπλοκ της ήταν απίστευτο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Συνολικά 14 μπλοκ είχε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό παιχνίδι με την Σάντσεθ να έχει 7 μπλοκ και 14 πόντους. Πολύ καλά δείγματα γραφής γενικώς από τις πράσινες, με τη Χαντάβα να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, την Κοσμά όπως την ξέραμε, μια αθλήτρια που μπορεί να δώσει πολλά. Η Χουντέκοβα επίσης φάνηκε πάρα πολύ δυνατή. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι τόσο κακός όσο περιμέναμε στα μισά του καλοκαιριού. Στην ΑΕΚ ξεχώρισε η Ράπτη, η οποία πήρε και τις περισσότερες επιθέσεις, πήρε 13 πόντους. Η Διάλα από το κέντρο επίσης πολύ καλή, είχε 3 μπλοκ, είχε 9 πόντους, είχε και 2 άσους. Χρειάζεται αρκετή βελτίωση κυρίως αμυντικά η Ένωση και φυσικά πάνω στο φιλέ όπου έδειξε 38 αδυναμίες. Στα υπόλοιπα φιλικά νομίζω ότι αυτό που ανέφερα νωρίτερα, η νίκη της Θέτιδας κόντρα στον Ολυμπιακό αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς. Γενικά ο Ολυμπιακός όμως δείχνει καλά σημάδια. Είναι μια ομάδα πολύ καινούργια ο Ολυμπιακός, έχει αλλάξει πάρα πολύ, δεν θυμίζει σε τίποτα
την ομάδα που ξέραμε, η ομάδα που έχει φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του Challenge Cup. Επίσης πολύ ενδιαφέρον φιλικό είχαμε στη Σαντορίνη με τον Αοθήρας να επικρατεί 3-1 του Παναξιακού. Οι παίκτηρες της Σαντορίνης σαφώς και τάχθηκαν στο πλευρό της συμπαίκτηριάς τους, της τραυματίας Εμμανουλίδου, της αφιέρωσαν την νίκη. Στο τουρνουά που έγινε μάλιστα, ήταν τουρνουά. Από αυτά τα ανεπίσημα τουρνουά ωστόσο, γιατί είχαμε και ισοπαλία, την Παρασκευή Παναξιακός Ολυμπιακός 0-3 με τον Ολυμπιακό, αυτό που έλεγα, να δείχνει πολύ θετικά σημάδια γραφής. Αν εξαιρέσουμε το τρίτο σετ, τα δύο πρώτα τα κέρδισε ο Ολυμπιακός αρκετά εύκολα. Το παιχνίδι του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός Αόθηρας, όπως είπα, σταμάτησε στο 2-2 λόγω του τραυματισμού της Εμμανουλίδου, δεν παίχτηκε tie break, είχαν ολοκληρωθεί τα 4 σετ, 22-25, 25-22, 28-26 και 20-25. Και Παναξιακός Αόθηρας 1-3 με την ομάδα Σαντορίνης να δείχνει να βρίσκει ομοιογένεια, με τη Βλαχάκη να κάνει πολύ καλό παιχνίδι και να βοηθάει και αμυντικά, με την Ντάλκε να αποτελεί το βασικότερο γρανάζι της επίθεσης με 18 πόντους και την Γενιτσαρίδη επίσης με 17. Ο Παναξιακός είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλό υλικό, μέχρι να δέσει θα έχει κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά όταν έχεις αθλητές όπως η Οικονομίδου, όπως η Κωνσταντέλου, η Δημήτροβα, περιμένεις αρκετά πράγματα από αυτήν την ομάδα. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει πολύ ανταγωνιστικότητα, θα έχει δυνατές ομάδες, ειδικά στον δεύτερο όμιλο που συνοστίζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναξιακός, θα έχουμε πολύ μεγάλες μάχες. Αύριο έχουμε την κλήρωση στο πρωτάθλημα των ανδρών, μια κλήρωση που ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα σε ξενοδοχείο στην Παραλιακή, θα γίνει τελικά μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας, για λόγους ασφαλείας. Πολλά ενδιαφέροντα φιλικά. Ο πρωταθλής Παναθηναϊκός παραχώρησε ισοπαλία στην Κηφισιά 2-2. Ενδιαφέρον φιλικό είχαμε πολλά φιλικά του Φίνικα, όλα με δικό τους ενδιαφέρον, καθώς ο Φίνικας από τη μία επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, απ' την άλλη ιτήθηκε από τον Φίλιππο Βέριας. Ο Φίλιππος ο οποίος έχει μια πολύ σοβαρή διοίκηση, η διοίκηση του έχει δηλώσει ότι ο Φίλιππος ήρθε για να μείνει, δεν είναι μια ομάδα που θα τη δούμε και θα εξαφανιστεί και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Γίνεται αξιόλογη δουλειά, μια ομάδα κατά βάση στημένη γύρω από τον Τζουμάκα, ένα παίκτη με πολύ μεγάλο ταλέντο, με πολύ καλές παραστάσεις, μέλος της εθνικής ομάδας. Υπήρχε και η νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Μίλωνα, ένα πρωτάθλημα το οποίο περιμένουμε να δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή πόσοι θα συμμετάσχουν. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος θα έχουμε πολλές ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή. Πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Για την ώρα έχουμε 10 ομάδες, οι αδειοδοτήσεις τρέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχουμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο Βέριας την Κυριακή στην Νάουσα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πέρυσι αποδείχθηκε μεταξύ άλλων και άτυχος, καθώς μετά το lockdown, μετά από όλα όσα έγιναν, κατέβηκε στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος να παίξει χωρίς ξένους, μόνο με Έλληνες, και παρότι πήρε την πρώτη νίκη ακολούθησαν τρεις ήττες. Θα είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά αυτή που ξεκινάει τώρα.
Σαφώς θα είναι και πιο ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και το League Cup στο Volley, το οποίο έγινε η κλήρωση. Θα σας ανακοινώσουμε κι εμείς τα group του League Cup. Σε τρεις ομίλους. Το League Cup, ως συνήθως, η διαφορά από το Κύπερ Ελλάδας είναι, για όσους δεν έχουν εικόνα, πως το League Cup αγωνίζονται μόνο ομάδες της πρώτης κατηγορίας, της Volley League. Δώστε μας λίγο χρόνο ακόμα βέβαια για να σας ανακοινώσουμε κι εμείς τα group του League Cup. Μας κάνει κάποια παιχνίδια το ίντερνετ. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο του League Cup την περσινή σεζόν σε μια διοργάνωση που ο Ολυμπιακός κατά κόρον πρωταγωνιστούσε. Με την ευκαιρία να σας πούμε ότι γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού ξεκίνησαν πολύ καλά στο χώρο του βόλεϊ, με τη Λαμπρούση να κατακτά το χαλκινό μετάλλιο στο Final Four του κυπέλου Γαλλίας, το κύπελο το οποίο εκκρεμούσε από την περσινή σεζόν. Η Στράτζαλη εντυπωσιάζει με την φανέλα της Κούνεο, ενώ η συμπαίκτριά της στη Ζακχαίου είναι επίσης εξαιρετική. Έχουν αυξηθεί πολύ οι αθλητές στο εξωτερικό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις υποχρεώσεις της Στουγκάρδη της Αθηνάς Παπαφωτίου, αλλά περιμένουμε να κάνει κάτι αξιόλογο. Θα έχει βασικό ρόλο η Παπαφωτίου στην Στουγκάρδη, είναι στην καλύτερη της αθλητική ηλικία και βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει και στη Γερμανία και στο Champions League. Αργούν λίγο ακόμα τα πρωταθλήματα, περιμένουμε άλλες 2 εβδομάδες μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων του βόλεϊ γυναικών. Και σαφώς περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα βγει από την κλήρωση της Volley League των ανδρών. Για 17 Οκτωβρίου λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι το πρώτο σερβίς. Ελπίζουμε όλα να γυρίζουν ομαλά και να μην έχουμε κάποια αναβολή. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε, καθώς η ώρα πέρασε, τα τεχνικά προβλήματα μας καθυστέρησαν λίγο. Ωστόσο θα είμαστε εδώ και την επόμενη Δευτέρα στην ώρα μας, 7, όπως πλέον θα συνηθίσετε, Δευτέρες στις 7, NSTV, ήμουν ο Γιάννης Καλτσάρης, ήταν ο All Around Player. Μείνετε συντονισμένοι, το πρόγραμμα του NSTV είναι πάντα γεμάτο και έχει κάτι ενδιαφέρον για όλους σας. Καλό βράδυ.